Δόκτωρ Στράιν, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ και χαιρετίζοντα την Αθήνα. Σας ευχαριστώ, ευχαρίστω, ευχαρίστω. Λοιπόν, θέλω τα φώτα σας για να μας βοηθήσετε λιγάκι για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη το πρώτο κόμμα, το ακροδεξιό, όσο το γεγονός ότι οι χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες μετά από πάρα πολλά χρόνια βρέθηκαν εκτός του δεύτερου γύρου. Αυτό το αποτέλεσμα που δεν το περιμένει κανείς σε τέτοιες μεγάλες διαστάσεις, δείχνει την Αυστρία για πρώτη φορά, μπορούμε να πούμε, από το Μεσοπόλεμο, πάλι σε μια βαθιά πολιτική κρίση, η οποία μέχρι τον δεύτερο γύρο και στον δεύτερο γύρο θα μεγαλώσει ακόμη πιο πολύ. Διότι η Αυστρία, από τότε που τελείωσε η γερμανική κατοχή του 1945, κυβερνήθηκε μαζί από συντηρητικούς και σοσιαλδημοκράτες. Εν τω μεταξύ όμως αυτή η συνεργασία τόσων δεκαετιών έχει κουραστεί. Δεν είναι τα δύο κόμματα πια σε θέση να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του λαού. Και έτσι αυτό το αποτέλεσμα πρώτα απ' όλα είναι μια έκφραση δυσαρέσκειας των αυστρικών ψηφοφόρων με το μέχρι τώρα παλιό πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Εκτιμάτε, δόκτωρ Στράιν, ότι και η ηλικία μπορεί να έπαιξε ρόλο? Το λέω αυτό γιατί διάβασα διάφορα δημοσιεύματα ότι ο υποψήφιος του ακροδεξιού κόμματος ήταν ο μοναδικός που ήταν, θα έλεγε κανείς, νεαρής ηλικίας, νέος πολιτικός. Βέβαια και αυτά που εκφράζει προφανώς, αλλά όλοι οι υπόλοιποι ήταν πραγματικά μεγάλης ηλικίας πολιτικοί. Αυτό μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο? Πως είναι μόνο 40 χρόνια και ο υποψήφιος Χόφερ του κόμματος της Ελευθερίας, όπως λέγεται επίσημα το κόμμα του, αυτό τον έχει βοηθήσει, διότι είναι σύμβουλο ο σχετικά νέος και μιας νέας Αυστρίας. Αυτό που λέμε το ακροδεξιό το κόμμα της Ελευθερίας, αυτό είναι σχετικό. Έχουμε στην Αυστρία περίπου 5% που είναι ακροδεξί με την έννοια του ναζισμού. Έχουμε άλλους 15% περίπου που είναι οι λεγάμενοι γερμανόφρονες, που ακόμη ονειρεύονται μια μεγάλη Γερμανία και έχουν προβλήματα με το ξεχωριστό αυστριακό κράτος. Αυτό μας κάνει περίπου 20%. Αυτό είναι ένα στρατόπεδο που πάντοτε υπήρξε στην Αυστρία, αλλά τα 36% που πήρε είναι προπαντός από την δυσαρέσκεια με τα παλιά κόμματα, από σοσιαλιστές που δεν είναι πια ικανοποιημένοι όταν παραδείγματος χάρη η εργατική τράπεζα, στην εργατική τράπεζα ο διευθυντής παίρνει πολλά εκατομμύρια και φεύγει στην Γαλλία. Νομίζω πως οι αρχηγοί τους δεν αντιπροσωπεύουν πια τα συμφέροντα του εργαζομένου λαού. Από το συντηρητικό κόμμα είχαμε μια άλλη εξέλιξη. Εκείνοι βάλαν υποψήφιο έναν άλλο ακροδεξιό, τον κύριο Κόλ, ο οποίος έρχεται από το σύμπαιγμα των λεγαμένων αυστροφασιστών, που είναι πάλι ακροδεξί, αλλά όχι με την έννοια του ναζισμού, αλλά με την έννοια ένα κληρικό καθολικό απολύτου συστήματος. Και τότε είπαν βέβαια οι ψηφοφόροι, γιατί να εκλέξουμε έναν ακροδεξιό, τον Κόλ, τότε μπορούμε να εκλέξουμε και τον Χόφερ του λεγαμένου κόμματος της Ελευθερίας. Από την άλλη μεριά, ο δεύτερος γύρος, ο οποίος πότε γίνεται, η αλήθεια είναι? Γίνεται στις 22 Μαΐου. 22 Μαΐου. Εκτιμάτε ότι μπορεί τα δύο κόμματα τα οποία βρέθηκαν εκτός, τα δύο παραδοσιακά κόμματα, να υπερψηφίσουν τον υποψήφιο, δηλαδή να πούνε στους ανθρώπους οι οποίοι τους στηρίζουν, να ψηφίσουν τον αντίπαλο, τον εκπρόσωπο, ας πούμε, των πρασίνων για πρόεδρο? Υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε αυτού του είδους την έκπληξη? Από το σοσιαλιστικό κόμμα, οπωσδήποτε,
μάλλον σύσσωμοι οι σοσιαλιστές θα ψηφίσουν τον καθηγητή Van der Bellen, μάλιστα, που δεν είναι τόσο πολύ πράσινος με την έννοια της οικολογίας, είναι αυτό που λέμε στην Αυστρία alternative. Έχει εναλλακτικός. Πολύ προοδευτικές θέσεις, αντιπαραδοσιακές θέσεις, συγκρίνεται πάρα πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αλλά περιμέναμε να πάρει πάρα πολύ πιο πολλούς ψήφους. Επίσης, από η τρίτη έκπληξη, είπατε οι δύο έκπληξεις της εκλογής που πέρασε την Κυριακή, η τρίτη έκπληξη πως μία κυρία δικαστής μόνη της σχεδόν χωρίς λεφτά, ναι, απέσπασε 19% των ψηφοφόρων και κλίμα που δεν απέκτησε πιο πολλά και πήγε στον δεύτερο γύρο, διότι μάλλον τότε θα τον κέρδισε. Τώρα και από εκείνηνα θα πηγαίνουν ψήφοι στον πράσινο υποψήφιο, αλλά οι περισσότεροι θα πάνε στον αντιπρόσωπο της, πώς να το πούμε, ακροδεξιού. Ναι, εντάξει, κατάλαβα, λέτε. Ναι. Αυτό του στρατοπέδου, μάλιστα, του μεικτού από Ναζί, από φιλελευθέρους, από δυσαρεστημένους, και επίσης θα πάρει όλους τους ψήφους των συντηρητικών. Και έτσι μπορούμε να πούμε πως η νίκη του κυρία Χόφερ είναι ήδη ξεφλό. Είναι ήδη εξασφαλισμένη για τις 6 του Μαΐου. Η αίσθηση που έχετε για την επόμενη μέρα με βάση αυτά που μου είπατε, δηλαδή με τον ερχομό του συγκεκριμένου νεαρού σε ηλικία υποψηφίου στην ηγεσία της Αυστρίας, πού θα οδηγήσει τη χώρα, έχετε κάποια εκτίμηση, θεωρείτε δηλαδή ότι θα αλλάξουν πράγματα, θα γίνει πιο συντηρητική, θα κάνει πράγματα, ας πούμε, για το προσφυγικό ακόμα πιο ακραία σε μια Ευρώπη η οποία έτσι κι αλλιώς ταλανίζεται, κύριε Δόκτωρ Στράιν? Οπωσδήποτε θα αλλάξουν ριζικά τα πράγματα και αυτά τα μετέπειτα θα είναι τα επικίνδυνα. Δεν θα μπορέσουν οι συντηρητικοί και οι σοσιαλιστές που δεν αντιπροσωπεύουν πια πλειοψηφία του Αυστριακού λαού να συνεχίσουν να κυβερνήσουν. Δηλαδή μετά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα έχουμε και βουλευτικές εκλογές που πάλι αναμένεται να κερδίσει αυτό το κόμμα του κύριου Χόφερ και του κύριου Στράχε, διότι αυτός ο αρχηγός κόμματος έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα που κήρυξε τον αντισημιτισμό. Μάλιστα. Και το κόμμα του, για πολλούς Αυστριακούς, δεν μπορούσαν να το ψηφίσουν λόγω του αντισημιτισμού και του παρελθόντος του αντισημιτισμού στα χρόνια του Χίτλερ. Πήγε στο Ισραήλ, αποκήρυξε τον αντισημιτισμό, και έτσι πάρα πολλοί Αυστριακοί μπορούν να τον ψηφίσουν. Και το περίεργο είναι η Ισραηλινή τηλεόραση το βράδυ της περασμένης Κυριακής παρουσίασε τον κύριο Χόφερ και το κόμμα της Φιλελευθερίας ως νέοι σύμμαχοι του Ισραήλ λόγω της στάσεώς τους που είναι πάρα πολύ εναντίον του πολιτικού Ισλάμ και της εισόδου πολλών μουσουλμάνων με το λεγόμενο προσφυγικό το πρόβλημα, το ζήτημα των προσφύγων στην Αυστρία πάρα πολλών μουσουλμάνων. Πιστεύετε, για να κλείσουμε, Δόκτωρ Στράιν, ότι αυτό ήταν που έπαιξε τον καταλυτικό ρόλο, δηλαδή το προσφυγικό ζήτημα ήταν που επηρέασε το μεγαλύτερο κομμάτι των ψηφοφόρων να ψηφίσει όπως ψήφισε στον πρώτο γύρο? Ακόμη μέχρι την τελευταία στιγμή, το πρωί της Κυριακής βιάστηκε μια φοιτήτρια εδώ στη Βιέννη με πολύ απάνθρωπο τρόπο από τρεις Αυγανούς, οι οποίοι στην αστυνομία πρώτα είπαν πως είναι μουσουλμάνοι και στους μουσουλμάνους ανήκουν όλες οι μη μουσουλμάνοι γυναίκες. Μάλιστα. Μετά όμως αλλάξανε και είπανε είμαστε μεθυσμένοι, που πάλι ο μουσουλμάνος δεν επιτρέπεται, και δεν θυμόμαστε τίποτε. Και αυτή η αγανάκτηση με αρκετούς από τους λεγόμενους προσφύγους που έχουμε εδώ πέρα συντέλεσε σε πιο πολλούς ψήφους ακόμη για τον υποψήφιο Χόφερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, Dr. Στράιν. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια. Yeah.